Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και να δούμε βεβαίως και άλλα θέματα. Βέβαια, αν θυμάστε στην αρχή της εκπομπής, σας έλεγα ότι πόσο σε πλεονεκτική θέση είμαστε εδώ στα νησιά, διότι εντάξει, θα κάνει τα ηπιότερα φαινόμενα τα καιρικά. Οι θερμοκρασίες μας ελάχιστες φορές θα φτάσουν 0 βαθμούς, έτσι. Και τέλος πάντων, σήμερα καταπληκτική μέρα, ηλιακάδα. Και οι περισσότεροι βεβαίως είναι έξω. Όταν λέμε έξω, έξω από τα γραφεία τους, είτε αυτό είναι κάποια εκδήλωση, μια κοπή πίτας, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, αρχίζουν σιγά-σιγά, είτε πολλά άλλα θέματα του νέου χρόνου για να τα διεκπεραιώσουν. Όμως μιλούσα πριν από λίγο με τον κύριο Σάκη Τηλιακό, ο οποίος πια, όπως ξέρετε, είναι πραγματικότητα ο ορισμός του στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με απόφαση πια του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Φώτη Κουβέλη, που έχει ημερομηνία 2 Ιανουαρίου, προχθές δηλαδή, 2019, ορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, ο απεσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωδεκανήσου ΕΠΑΛ Καλύμνου, Σακελάριος Τηλιακός του Ηλία, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, οπότε φυσικά μας είπε ότι είναι εκτός αυτήν την ώρα και τις επόμενες ημέρες, έτσι Δευτέρα ή Τρίτη, θα τα πούμε αναλυτικά γύρω από αυτό το θέμα. Πέραν αυτού, αγαπητοί μου φίλοι, αν θυμάστε, είχα προλάβει νωρίτερα να σας πω ότι αυτές τις ημέρες ξεκινούν πια οι εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας. Μετά τον Δήμο που κάθε φορά είναι από τους πρώτους που κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση πρώτη του μήνα, αμέσως ξεκινάνε με τον Σύλλογο Τριτέκνων, και αυτό βέβαια γιατί τα παιδιά, καταλαβαίνετε, φεύγουν πίσω στις βάσεις τους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και έτσι για να προλάβουν οι γονείς και το Προεδρείο του Συλλόγου. Τι κάνουν απόψε 8 η ώρα το βράδυ στο ισόγειο του πνευματικού μας κέντρου? Μας καλούν όλους, και εσάς και εμάς και φυσικά όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, να πάμε εκεί για την εκδήλωση Κοπή Πίτας, αλλά και για τις βραβεύσεις των παιδιών τους που πέρασαν στα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Έτσι, βραβεύσεις των παιδιών των τριτέκνων οικογενειών. Αυτά λοιπόν, σήμερα 8 η ώρα το βράδυ θα είναι, και πάμε να δούμε λιγάκι τη ροδιακή. Θερμότερο, λέει, το 2018. Έλλειψη βροχόπτωσης παρά τη βελτιωμένη εικόνα στην πόλη της Ρόδου. Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τους ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών, υπό προϋποθέσεις βέβαια, είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν από λίγο με το Δήμαρχο της Σήμης, κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Τώρα που λέμε για τον Δήμαρχο της Σήμης και για τα νησιά γενικότερα, ένας κεραυνός ήταν αρκετός για να αφήσει την Τήλο χωρίς ρεύμα. Μεγάλη αγωνία, αλλά και οι προσπάθειες της Δημάρχου κυρίας Μαρίας Καμά, που μας έλεγε πριν από λίγο ότι πραγματικά προσπαθούν, αλλά και νιώθουν για άλλη μια φορά αυτήν την απομόνωση, αυτήν την κατάσταση που δημιουργείται όταν είσαι μέρες χωρίς ρεύμα. Ρόδος για τη ζωή, παραδόθηκαν τα μηχανήματα στο παθολογανοτομικό εργαστήριο, επιτέθηκε ο στόχος της ΑΜΚΕ, η Ρόδος για τη ζωή. Δεν πρέπει να συσχετίζονται με το προσφυγικό οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα ακούτε αυτό? Και αυτό βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, έχει να κάνει με έντονη διαμαρτυρία 5 δημάρχων που ζητούν να αλλάξει το σκηνικό, αλλά πίσω από όλο αυτό είναι οι φωνές που όλο το προηγούμενο διάστημα βάλαμε και ξεσηκώσαμε, και όσους δεν το είχαν καταλάβει, ότι δεν γίνεται από το δίπλα νησί να έρχεσαι στο επόμενο, να πουλάς τα εμπορεύματά σου γιατί εσύ είσαι με το 17%, να αδειάζεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τους μεγαλεμπόρους του διπλανού νησιού, που κι αυτοί δίνουν μάχη, αλλά που για αυτούς το ΦΠΑ έχει γίνει 24% εδώ και ένα χρόνο. Έτσι, είναι άδικο και κρίμα. Και αυτό λοιπόν το φαινόμενο δεν έχει να κάνει με το προσφυγικό. Πώς θα το κάνουμε? Αν δεν το είχαν καταλάβει οι άνθρωποι σχετικοί, οι εμπλεκόμενοι, τους δώσαμε να το καταλάβουν με κάποιο τρόπο. Και πάμε λοιπόν να πούμε ότι την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συνδέει την ύπαρξη των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ με το προσφυγικό, εκφράζουν οι δήμαρχοι Λέρου. Έτσι, χαίρομαι που είναι και ο δήμαρχος της Λέρου μέσα στους συγκεκριμένους, γιατί είναι ένας από αυτούς, έτσι. Λέσβου, Κο, Σάμου, Χίου, με κοινή ανακοίνωσή τους. Η σύνδεση αυτή, λέει, είναι παράλογη και απολύτως λανθασμένη, υποστηρίζουν οι δήμαρχοι, και αναφέρουν
Η διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου απετέλεσε και αποτελεί πάγιο και απόλυτα δίκαιο αίτημα, λέει, των κατοίκων της Λέρου, της Λέσβου, της ΣΚΟ, της Σάμου και της Χίου, και οι δημοτικές αρχές και των 5 νησιών έχουν ως τώρα δώσει μεγάλο αγώνα προκειμένου το καθεστώς αυτό να γίνει μόνιμο και να επεκταθεί σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι το δίκαιο, να συμβεί σε όλη την νησιωτική Ελλάδα και να μην εφαρμόζεται κατ' εξαίρεση και υπό όρους. Η διεκδίκησή μας αυτή, ωστόσο, είχαμε εξ αρχής, λέει, τονίσει ότι πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρχών της νησιωτικότητας και να μην συνδέεται με το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα στην πρώτη γραμμή του οποίου βρίσκονται τα νησιά. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τα οποία καταγράφουν και οι ίδιοι. Να βάλουμε όμως μια άνω τελεία, αγαπητοί μου φίλοι, μια που είναι και οι μέρες που πραγματικά έχουμε εδώ έναν μεγάλο όγκο ευχών. Ευχών για όλους, για όλο τον κόσμο, για όλες αυτές τις άγιες ημέρες που πρέπει να γεμίσουν οι καρδιές και το μυαλό μας με αγάπη για τους συνανθρώπους μας και ιδίως βέβαια για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά μηνύματα, γραπτά, τηλεφωνικά, έτσι, τηλεοπτικά. Ας σταθούμε λιγάκι και στα όσα δήλωσε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κύριος Γιώργος Κατσιμάρκος, σε ένα μήνυμα προς όλους τους νησιώτες, αγιοπελαγίτες και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι, το 2018 φεύγει, αφήνοντας πίσω του τα ίχνη του και τα αποτελέσματά του στη ζωή όλων μας και στη ζωή της περιφέρειας, η οποία είναι πλέον ένας ζωντανός οργανισμός, αποτελεσματικός, δημιουργικός, όπως ακριβώς θέλαμε και είχαμε ανάγκη τόσα χρόνια. Ένας οργανισμός ομπρέλα στα νησιά μας. Το 2018 ήταν μια δύσκολη χρονιά, πολιτικά και δημοσιονομικά. Μία ακόμα δύσκολη χρονιά, στην οποία η περιφέρειά μας κατάφερε να μείνει η ίδια όρθια και να κρατήσει όρθια και τα νησιά της. Το 2018 οδηγήσαμε πόρους εθνικούς και ευρωπαϊκούς από αυτούς που διαχειριζόμαστε στους τομείς που επηρεάζουν και καθορίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Πού? Πρώτα απ' όλα στην υγεία. Ολοκληρώνοντας και παραδίδοντας ένα νέο υπερσύγχρονο νοσοκομείο, εξοπλίζοντας όλες τις δομές υγείας όλων των νησιών μας με ιατρικό εξοπλισμό, χρηματοδοτώντας το ΕΚΑΒ για να αποκτήσει τα ασθενοφόρα που έχει ανάγκη σε όλα μας τα νησιά. Στην παιδεία, διπλασιάζοντας τους πόρους για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, χρηματοδοτώντας την αγορά εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες επίσης όλων των βαθμίδων, και κτίζοντας και υλοποιώντας το πρώτο στην ιστορία του θεσμού πρόγραμμα συντήρησης των σχολικών μονάδων σε όλα μας τα νησιά και εκεί όπου οι Δήμοι μας αδυνατούσαν να υλοποιήσουν αυτή τους την υποχρέωση. Στην ασφάλεια των πολιτών, χρηματοδοτώντας το πυροσβεστικό σώμα για να αγοράσει νέο σύγχρονο εξοπλισμό, και την ελληνική αστυνομία για να προμηθευτεί νέα περιπολικά και εξοπλισμό επίσης. Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, υλοποιώντας δράσεις, δεκάδες δράσεις σε όλα μας τα νησιά, μέσα από τις οποίες αναδείξαμε την παράδοση σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Και στον αθλητισμό, υλοποιώντας το μεγαλύτερο επίσης πρόγραμμα στην ιστορία του θεσμού συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων των νησιών μας. Και εκεί όπου οι Δήμοι μας επίσης είχαν την αδυναμία να υλοποιήσουν τη συντήρηση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων. Το 2018 μας βρίσκει στην δεύτερη θέση στην Ελλάδα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Και αυτό το πετύχαμε συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς υλοποίησης και πετυχαίνοντας τον υψηλότερο βαθμό συνεργασίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού στην χώρα. Το 2018 όμως πετύχαμε και κάτι καθοριστικό για το μέλλον μας. Αυτό το οποίο ήταν τροχοπέδι στην χρηματοδότηση όλων των μεγάλων έργων υποδομής που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Ποιο? Την ανατροπή της κατηγοριοποίησης της περιφέρειάς μας, περιφέρεια του Αιγαίου
έφυγε πλέον από το στόχο 1 και στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορέσει να έχει τουλάχιστον διπλάσιους πόρους για να καλύψει τις ανάγκες των νησιών σε υποδομές. Και βεβαίως στον τουρισμό. Έχοντας το πρώτο στη χώρα σε προϋπολογισμό πρόγραμμα προβολής, πετύχαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε τα νησιά μας στην κορυφή που τους αξίζει. Σε όλους τους τουριστικούς δείκτες, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά τα πετύχαμε μαζί. Συνεργαζόμενοι, ξαναλέω, με όλους τους φορείς, αλλά κυρίως με την κοινωνία την ίδια. Μπαίνουμε στο 2019, έχοντας στόχους, έχοντας μέτωπα ανοιχτά, με πρώτο αυτό το οποίο μας βρίσκει ήδη καλά προετοιμασμένους, μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, να προστατεύσουμε τις πατρογονικές κληρονομιές, την ιδιωτική περιουσία, από την αντιλαϊκή όπως εξελίχθηκε διαδικασία των δασικών χαρτών. Όμως δεν φοβόμαστε. Είμαστε αισιόδοξοι. Και είμαστε αισιόδοξοι γιατί πατάμε στα πόδια μας. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις αρετές των συμπατριωτών μας, των νησιωτών. Και γιατί τα ίδια τα νησιά μας έμαθαν να νικάμε τα κύματα. Να παλεύουμε για το δίκαιο. Να χαμογελάμε στο αύριο. Να αγαπάμε το φως. Φίλες και φίλοι, σας καλώ το 2019 να γίνει η χρονιά στην οποία οι αξίες μας θα επικρατήσουν. Η χρονιά στην οποία θα πάρουμε το οριστικό διαζύγιο με τον οσυρό χθες. Σας καλώ να κάνουμε το 2019 τη χρονιά των νησιών μας. Χρόνια πολλά σε όλους.